Είσαι πολύ αθλητικός με ωραία φόρμα. Πώς και έτσι. Η φόρμα είναι πολύ ωραία. Η φόρμα είναι Σάκης. Α, Σάκης, Σάκη! Τέτοια φόρμα φοράω. Τέλεια. Καλημέρα, λέει, στον έναν και μοναδικό Θεό του ραδιοφώνου ΝΑΤΟ. Με την εξαίσια φωνή, το απαράμιλα οξυδερκές πνεύμα και το μειώδες φυγίσιο κορμί. Η καλημέρα και στους λοιπούς θνητούς, πλην όμως εκλεκτόκτατους πολύ αγαπημένους συνεργάτες της εκπομπής, η Ζωή. Α, καλημέρα στη Ζωή. Μετά από όλα αυτά δεν μπορώ να αποφύγω από το να βάλω διαφημίσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είναι εκεί? Η Ριάννα. Η Ριάννα. Ναι. Καλέ, η Ριάννα είπες ή η Ριάννα? Η Ριάννα. Η Ριάννα. Ναι. Από πού βγαίνει? Από το Ειρήνη και το Άννα. Από το Ειρήνη και το Άννα. Πες μας λίγο το Diamonds. Σωστά. Μιλάτε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Αυτό το μισοψημένο, πώς το τρώτε που το τρώτε όλοι μισοψημένο? Γιατί? Όλος ο κόσμος μισοψημένο. Όχι, όλος ο κόσμος, υπάρχουν και άλλοι που το τρώνε κάρκανο. Τι θες να κάνω τώρα? Πώς το μπορείτε, δηλαδή τι σας κάνει να αισθάνεστε όταν είναι μισοψημένο? Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ πιο ωραίο το κρέας. Είναι πιο υγιεινό κουλάδι. Είναι πιο υγιεινό. Πιθανόν. Πού να ξέρει, Παναγία μου. Δεν τρώει κρέας. Μακαρόνια πάει και τρώει. Το κρέας όχι μόνο το τρώει, από ό,τι μας έχει πει δεν πάει το πιάσει ούτε με τα χέρια. Φοράει γαντάκια για να πιάσει κρέας. Έμα γι' αυτό και δεν. Δεν θα κάτσω ποτέ να μου μαγειρέψει. Τι έκανε, έκανε τίποτα χειροπρακτικό? Εγώ, Μιχάλη, με χθες κοιμόμουν από νωρίς. Μπράβο! Ναι. Και κάποιος με ξύπνησε. Εντάξει, εγώ τον πήρα γύρω στις 10. Ήθελα κάτι να πω. Από τι ώρα κοιμόσασταν και εσύ με τις κότες? Μόλις το είπα, παιδιά, κοιμόμουν από νωρίς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πόσο να το κάνεις? Εσύ, εγώ ξέρω ότι κοιμάσαι με το σκύλι, έχει βάλει και κότα και κοιμάσαι. Γιατί λέει αυτή είναι κοιμάται με τις κότες? Δύο έχετε σπίτι. Τρελάνε με. Τρελάνε με εσύ με αυτό το χιούμορ πρωί. Κοίταξε πώς μπορεί να είναι η εκπομπή, ναι, χωρίς τη Μαρία. Ναι, μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Και αμέσως ένιωσα ένα κομμάτι μου να λείπει. Αισθάνθηκα ότι ήμουν ο Αδάμ. Εκεί. Μπα, βάλαμε και ένα χαλάκι εκεί. Ναι. Έχω ένα τραβηγματάκι εδώ στον ένα κοιλιακό πάνω-πάνω εκεί στη φέτα. Δεν έκανε ζέστη, είναι γι' αυτό. Επειδή βγαίνει. Δεν είναι αυτό, είναι ότι σηκώθηκα και πως ήμουνα μες στην ίστα. Τι συμβαίνει? Εμφανίζεται, εσύ Μιχάλη μου, κοιλιακός. Τι εννοείς εμφανίζεται? Ταλαιπωρήθηκα λιγάκι εκεί στο κοιλιακό. Έχετε προστάξω. Σχηματίζεται τώρα. Καλά, σχηματισμένο είναι, απλώς ξυπνάει. Και σηκώθηκα από το κρεβάτι, παιδί, και με ένα-δύο, με πέντε βήματα έφτασα στο μηχάνημα. Ναι. Και όπως ήμουν με κλειστά τα μάτια, ξεκίνησα και εκεί αισθάνθηκα κάπου. Δηλαδή, κάπου κουταμάρα. Δεν μπορεί, συγγνώμη, κανείς να σας κουνήσει από τη θέση σας. Κρατήστε για τον εαυτό σας ό,τι σας ενοχλεί. 8. Όλο λάθη κάνει. Μπερδεύτηκα λίγο με τα γραμματά. Δεν με ενδιαφέρει, είμαι ερωτευμένος. Σκορπιός. Προτιμήστε. Είδε που γελάνε, δεν σε παίρνει κανείς σοβαρά. Εσύ? Σκορπιό. Ούτε κι εγώ. Σήμερα. Θα κάνω μούτρα. Σήμερα δεν πίνεις, βρε Μιχάλη. Γιατί? Σκορπιός. Προτιμήστε να μην αναλωθείτε με συζητήσεις. Και εγώ δεν σου βάζω μουσικό χαλί από κάτω. Που ξέρετε από την αρχή ότι δεν θα σας... Από την αρχή ο Σκορπιός. Έλα. Άσχετη. Σκορπιός. Προτιμήστε να μην αναλωθείτε με συζητήσεις που ξέρετε από την αρχή ότι δεν θα σας οδηγήσουν πουθενά. 7.30. Ότι μου βάζει καραγκιόζη. Τέτοια δουλειά. Λέει καλημέρα και από όλους τους σκοπούς στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Καλημέρα, το μαρτυρικό Χαϊδάρι. Το αιματοβαμμένο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τα παιδιά που μας φυλάνε. Όγαλανε. Πηγαίνουν εκεί το βράδυ να δεις τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί την ιστορία. Είχα μιλήσει κάποτε με τον διοικητή και μου έλεγε τα δικά του κτλ. Μου λέει, α, τι να σου πω. Το βράδυ μου λέει είναι όλοι στη Σκοπιά και ο καθένας μιλάει στο κινητό με τη μάνα του γιατί φοβάται. Τι να κάνουν τα παιδιά. Αδυνατίζει το τέρι σα. Α, ναι, εσύ αδυνατίζεις. Ετοιμάζεται να σας χωρίσει, λέει. Οπα, οπα. Εσύ να προσέχεις, εσύ να ψαχτείς. Και να πεις, ψαχτώ, εγώ εσύ και αδυνατίζεις. Να πεις, μήπως, και να πεις γιατί ετοιμάζεται το αγόρι εγώ μου. Μια χαρά. Το αγόρι μου να φύγει. Μια χαρά, γιατί. Βάλω μια Tinder, χαρά εγώ. Βάλ το Tinder. Τι είναι? Το Tinder, Μιχάλη, να βάλει για να ψάχνει. Τι είναι το Tinder? Τι είναι το Tinder, καλέ. Παιδιά, hello. Application, παιδιά. Και τι κάνει αυτό? Εντάξει, έχουμε. Οι τεμπέλητες θα κάνουν αυτά. Εγώ έχω δουλειά. Μπορεί να τσιπάει ο Μιχάλης και το ψάχνει. Στην καφετέρια και βλέπεις τι γίνεται τριγύρω. Στην καφετέρια και την πάκα του σπίτι μου το κάνω αυτό. Κάτσε και σπίτι. Σπίτι, Μιχάλη, εκεί που είσαι εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άνθρωπο τριγύρω. Πού είσαι με τους λύκους? Είναι restricted area. Μα συγγνώμη, κάτι αλεπούδες υπάρχουν εκεί πέρα πάνω. Σε καλά, ρε. Μα Μιχάλη, συγγνώμη, ποιος υπάρχει τριγύρω? Πες μου, πού είναι το πιο κοντινότερο σπίτι. Είναι ο Δεν θέλω ρε κοντινό σπίτι δίπλα μου. Είδε, άρα πώ θα βρει δηλαδή. Στα 2 χιλιόμετρα. Μα είναι πολύ μακριά. Γιατί βρε Μιχάλη, αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Γιατί δεν θέλει κοντινό σπίτι δίπλα σου? Δεν θέλω, ρε παιδιά, θέλω να μόνο εμεί. Πες μας το λόγο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να σου πω κάτι, δεν πάω το πω. Δεν πάω το πω εύκολα.
Είναι celebrity. Όχι. Δεν είμαι celebrity, δεν σα κλαμπάρα. Καταρχήν είσαι GM. Είναι φωναγκλού αυτή. Θα γίνουμε ρεζίλια αν έχουμε γειτόνους. Εγώ πάλι φταίω. Ποιο φταίω εγώ. Πάλι αυτά υπάρχουν. Πόσο καραγκιόζη μπορεί να είσαι, μπορεί να μου πει. Μπισκότο. Θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να μας συγχωρήσετε την αμετροέπεια. Όλο αυτό είναι πλάκα, φαντάζομαι. Δεν είμαι σίγουρος. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε? Η Αλή. Και νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Τώρα έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Μιλάτε πόσα, δύο μέρες? Όχι, όχι. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαι. Η συνομιλία αυτή είναι λιγάκι βαρετή. Πείτε μου κάτι ενδιαφέρον για εσάς. Ας δεν την πειράξω. Για πες μου, Αλικάκι. Τι να πω, ψάχνω για δουλειά. Αχ, είχαμε δουλειά πρώτα και τη χάσαμε. Είχαμε. Ας είχε καταστρέψει το Πασόκ. Ρε ο κόσμος και όλοι μας πονάμε, ρε όλοι, ρε, υπάρχει κατάσταση, ρε. Πολλά! Για τον πόνο μιλάμε. Για τον πόνο του κόσμου! Για τον πόνο του άλλου! Είστε και αθλέτικ σήμερα! Θα ήθελα να σας πω ότι ξέρουμε ότι η κοινωνία περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα! Συμπάσχουμε και προσπαθούμε να κάνουμε χιούμορ για να περάσει η ώρα εύκολα. Εύκολα! Ειδικότερα εγώ! Εσύ! Για να μην βλέπω πολύ τον πόνο, έχω αποσυρθεί σε κτήματα. Είχε το όνομα, έχει και τη χάρη. Ο Χου Γουάνγκ από την Ιαπωνία συνελήφθη από την αστυνομία την περσμένη εβδομάδα όταν οι μάρτυρες τον είδαν να αφινανίζεται. Πάλι! Είχε ξεκούλαθεί σε πάρκινγκ βενζινάδικου. Όπως αναφέρει η Huffington Post. Huffington. Ο 30χρονος είχε παρκάρει το φορτηγό του. Είχε φορέσει κραγιόν και make-up. Κοίταγε την αντιλία και έκανε αυτό που έκανε. Πλακώσαν αστυνομικοί, ειδοποίησαν οι άλλοι. Καταρχήν πήρε ένα στην αστυνομία έξαλλο στο τηλέφωνο. Έχω το τηλεφώνημα γιατί είναι από το αρχείο, να φύγει το βίντεο. Αυτό το ουιαχά είναι γρήγορα, ελάτε. Λοιπόν, ο άνθρωπος προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Λένε γιατί το κάνεις αυτό. Του λέει ένα. Βατσαγά, θα πει τι, γιατί το κάνεις αυτό. Απάντησε ο άλλος. Είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η τιμή της βενζίνης και ήταν πολύ φτηνή. Και έκανε δηλώσεις γενικά για την οικονομική πολιτική της Ιαπωνίας και την πτώση στα καύσιμα. Καλημέρα, λέει, υπέρτατε. Α, είναι συγκινητικό. Καλημέρα, υπέρτατε Άρχοντα Μιχάλη, με την θεά από δίπλα και τον παλιάτσο από πίσω. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το πιο ανατολικό άκρο της Ελλάδας, στην βραχονισίδα Στρογγυλή, μετά το Καστελόριζο. Έλα. Ωραία πρέπει να είναι. Πραγματικά την έχετε μεγάλη, την έχετε τεράστια την ακροματικότητα. Ένας φαντάρος ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα. Μπράβο, είναι... καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα για την ακροματικότητα, Γιώργο, που εσύ, τα ψάρια και η Κλάρη εκεί πέρα που είσαι. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι όπως είσαι εκεί και μας ακούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκινητικό, σου στέλνουμε φιλιά και σου ρίχνουμε και μια ροκιά έτσι να ροκίσεις και να κοιτάς άγρια τους απέναντι. 3, 2, 1 και. Είμαι λάθος. Ναι. Είμαι λάθος που θέλω κάτι άλλο. Ναι. Τελικά είμαι λάθος. Ναι. Μήπως είμαι λάθος. Ναι. Καλέ, ναι. Ναι, καλέ. Αλλά έτσι αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι, λέω. Ρε παιδιά, κάνω λάθος. Χαίστηκα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, κυρία μου. Ζητούμε συγγνώμη για όλα αυτά που ακούγονται. Πείτε μου, διεύθυνση ίδια σας τους δει. Αντιλαμβάνεστε. Απερίγραφτη, είστε απερίγραφτη. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψετε. Για πείτε μου. Θέμα η ρόγκη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι είπες? Μιχάλη μου, η διεύθυνση είσαι εσύ. Στο διάλογο το ξέχασα. Το όνομά σας? Λένα. Ποιο ήταν το τραγούδι που προσπάθησε? Θέμα η ρόγκη. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο. Κάνε μου λεπτάκι. Έχασα 20 κιλά, έβαλα τα κούνια και έγινα τραβεστή. Εσύ? Όχι.
Έλα. Ρέση, Μιχάλη. Τι το λέει αυτό. Ο Κωνσταντίνος ο Σπιώτης. Εδώ πέρα είναι το ρόλο του. Α, για το ρόλο. Έχετε κορίτσια, ραγάδες στο στήθος. Mm-hmm. Ταλαιπωρείστε είτε επειδή αδυνατήσατε απότομα είτε επειδή περάσατε εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα κάνετε και θα εξαφανιστούν από πολύ νωρίς. Για τον εαυτό σας, όχι για τον άλλον, α. Όχι, βέβαια. Για τον εαυτό σας. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Για τον εαυτό σας. Μην αρχίσουμε τώρα και. Α, ο Γιώργος ο Μίτσος. Ο Γιώργος ο Μίτσος να μην. Άμα θέλει, δεν θέλει. Η πόρτα είναι εδώ. Α το διάλογο, Γιώργο. Α το διάλογο. Πες τα, Μιχάλη, μπράβο. Καλά, μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Πώς. Δηλαδή, καλημέρα, λέει ομορφόπεδα. Μιχαλάκη μου λέει, κάνε extend στην εκπομπή γιατί στις Βρυξέλλες είμαστε μία ώρα πίσω και σας χάνουμε. Σηκώνομαι νωρίτερα μόνο για να σας ακούσω. Η Αλίνα. Αλίνα μου, εντάξει. Αλίνα, είναι στις Βρυξέλλες. Τι να κάνουμε, φαντάζεσαι τώρα να πρέπει να κάνουμε και εκπομπή για την Αμερική. Θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ εκπομπές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε ραγάδες στο στήθος, είτε είναι από εγκυμοσύνη, είτε είναι από. Όταν μιλάς για τα κορίτσια και για το στήθος, θέλω να είσαι πολύ σοβαρή. Γιατί εγώ είμαι άντρα, είμαι κορίτσι, δεν είμαι. Εσύ είσαι εδώ λιγάκι, είσαι μέσα στα media κτλ. Υπάρχει μία φθορά να πούμε. Αρχίσατε. Πήγαμε αλλού το θέμα μας. Αφήστε με να ξεράσω εγώ τώρα. Ναι, αλλά είμαι γυναίκα και με ενδιαφέρει. Για ξεράσω. Και εσύ. Και μετά μου λες γιατί δεν σε πιστεύω με αυτά που λες το πρωί. Σε παίζω, βρε κουτί. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα από σένα σήμερα. Πώς θα τις πάει, όταν είναι ξινή και κακιά, παιδιά, έτσι είναι αυτή μια ζωή. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.